Ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα διαπράχθηκε στην Κρήτη. Ένας νεαρός πυζαετός, είδος προστατευόμενο, καταγεγραμμένο στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδος ως κινδυνεύον είδος, δολοφονήθηκε από τα πυρά κυνηγητικού όπλου και από σχετικά κοντινή απόσταση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού, του Life Bonelli, παρακολουθούμε ένα αριθμό νεαρών κυρίως πουλιών. Όταν επιβεβαιώσαμε ότι το πουλί ήταν ακίνητο, πήγαμε για διερεύνηση στο σημείο εκείνο το σπάνο που έδινε σήμα πομπός. Μετά από αρκετή ώρα αναζήτησης, βρήκα επιμελώς κρυμμένο το πτώμα του προστατευμένου αυτού αρπακτικού μέσα σε κάποιους θάμνους. Ενδείξεις έχουμε για το ποιος θα μπορούσε να το έχει κάνει, γιατί αυτό είναι ένα ποινικά κολάσιμο αδίκημα, έτσι δεν είναι? Ξεκάθαρα, είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν έχουμε ενδείξεις, πέρα από το γεγονός ότι ο θάνατος έχει προέλθει από πυροβόλο όπλο. Από κυνηγετικό φυσίγιο με σκάλια διασποράς. Η σπιζαετή είναι αρπακτικά επιδημητικά της Μεσογείου πουλιά. Στην Ελλάδα εντοπίζεται το 10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού του είδους. Πόσα περίπου άτομα έχουμε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή? Αναπαραγωγικά ζευγάρια είναι γύρω στα 15. Τα άτομα του ίσως να είναι γύρω στα 40. Ο Λάμπρος, ο νεαρός πυζαετός, γεννήθηκε το Μάρτιο του 2021 στο πρασανό φαράγγι του Ρεθύμνου. Πριν από λίγες εβδομάδες, άνοιξε τα φτερά του και άρχισε την αναζήτηση της δικής του επικράτειας. Πέταξε ως τα Χανιά, κατέβηκε στη Σαμαριά, πέρασε από τα Σφακιά, φτερούγησε ως το νότιο Ρέθυμνο και έφτασε στη Μεσαρά, όπου ο κύκλος του έκλεισε άδοξα. Το να χαθεί ως πυζαετός, τι σημαίνει για το οικοσύστημα? Ως ανώτερος θηρευτής είναι ρυθμιστής του οικοσυστήματος. Δηλαδή σε μια περιοχή η οποία είναι η επικράτειά του, έχει ένα κομβικό ρόλο στον έλεγχο του πληθυσμού άλλων ειδών, τα οποία μπορεί να είναι και επιβλαβή ακόμα για το οικοσύστημα ή και για τη γεωργική παραγωγή που μπορεί να συμβαίνει εκεί κοντά. Έχουμε κάνει βήματα σαν κοινωνία στην προστασία αυτών των ειδών? Σίγουρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και μόνο από το γεγονός ότι απουσιάζουν βαλσαμωμένοι γήπες και γηπαετοί από τις ταβέρνες που είχαμε συνηθίσει παλιότερες δεκαετίες. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολλοί κόσμος που είτε για μικρονοϊκά κίνητρα, να το πω έτσι, ή από λαθασμένη πληροφόρηση συνεχίζουν μια κακή πρακτική που συνέβαινε και παλιότερα. Δηλαδή συνεχίζουν να βάζουν φόλες, συνεχίζουν να θεωρούν ότι κάποια πουλιά, όπως για παράδειγμα τα αρπακτικά, είναι ανταγωνιστές τους στο κυνήγι. Και υπάρχουν και καθαρά παρανοϊκοί άνθρωποι, ότι για κάποιο λόγο ό,τι βλέπουν να κινείται θεωρούν ότι πρέπει να το πυροβολήσουν.